Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα αντισπίν που απόψε θα είναι σχετικά αυτοαναφορικό με την ευρύτερη έννοια στο χώρο της εναλλακτικής ενημέρωσης. Μιας και θα μιλήσουμε για τα εγχειρήματα εναλλακτικής ενημέρωσης. Και καλεσμένη απόψε στο στούντιο του Omnia TV είναι η Irate Greek. Ναι. Κοινός δώρα οικονομίδου. Αλλά γνωστή ως μαύρο πρόβατο στο Twitter. Και κυρίως γνωστή από το hashtag RB News. Ναι. Να πω ότι η αφορμή για το θέμα της εκπομπής απόψινής είναι πρώτον η τρέχουσα καμπάνια crowdfunding του Radio Bubble. Radio Bubble. Και η επερχόμενη συνδιοργάνωση του χώρου Media από τα κάτω στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ. Ναι. Θέλεις να ξεκινήσεις να μας πεις δύο λόγια για το crowdfunding ή πριν πάμε εκεί να πούμε δύο λόγια για την ιστορία του Radio Bubble και πώς έμπλεξες εσύ με την εναλλακτική ενημέρωση. Εγώ θα έλεγα να ξεκινήσουμε από την ιστορία του Radio Bubble. Ωραία. Το Radio Bubble λοιπόν ξεκίνησε το 2007 από ανθρώπους που έκαναν ήδη ραδιόφωνο και που θέλαν να το κάνουν με έναν διαφορετικό τρόπο. Συνέχισε, εξελίχθηκε, ξεκίνησε και το hashtag RB News στο Twitter με τη λογική ότι μπορούσαν τα social media να βοηθήσουν στην συλλογή και τη δημιουργία και το curation της ενημέρωσης γενικότερα. Και έχει γίνει αυτό που είναι τώρα, που είναι ένα ραδιόφωνο που είναι και λίγο μουσικό, γιατί έχει κάτι καταπληκτικές μουσικές εκπομπές, και ένα κομμάτι για τα blogs, που νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη ιδιαιτερότητα του Radio Bubble, με την έννοια πως εγώ δεν ξέρω κανέναν άλλον που να ασχολείται πραγματικά με τον να παρακολουθεί με τόσο συστηματικό τρόπο τι γίνεται στην blogόσφαιρα, όχι μόνο από να μην ασχολείται αποκλειστικά με ένα στοιχείο της μπλογκόσφαιρας που θα μπορούσε να είναι πολιτικό ή οικονομικό, αλλά που να ασχολείται γενικότερα με το τι είναι αυτό το πράγμα που ονομάζουμε μπλογκόσφαιρα. Είναι το community και είναι το news. Εγώ με το news ασχολούμαι. Και πώς βρέθηκα εκεί, φυσικά, είναι ένα πάρα πολύ αστείο πράγμα, γιατί εγώ ήμουν στο Σύνταγμα και Twitter γενικότερα. Κάποια στιγμή κάποιος μου είπε... Ήσουν στο Σύνταγμα, μιλάμε για την περίοδο του κινήματος, ναι. Και Twitter γενικότερα. Κάποια στιγμή κάποιος είπε, αφού Twitter τόσο συστηματικά δεν βάζεις και ένα hashtag RB News να τα βλέπουμε ως ειδήσεις. Είπα εγώ, εντάξει, έβαλα το hashtag RB News και κάποια στιγμή ήρθαν τα παιδιά από το Radio Bubble και μου ανακοίνωσαν ότι με είχαν βάλει αυταπάγγελτα στο εργαλείο των ειδήσεων και ότι από τώρα και πέρα είμαι μέλος της ομάδας. Αυτόματα, ότι αυτόματα έβγαιναν τα tweet σου κατευθείαν. Αυτόματα έβγαιναν τα tweet μου στο feed του Radio Bubble. Ναι. Αυτά. Mm-hmm. Και μου εξήγησαν βέβαια εκείνη τη στιγμή ότι από τη στιγμή και πέρα που βάζεις το hashtag RB News υπάρχουν κάποιοι κανόνες που εγώ δεν είχα ασχοληθεί με το να τους βρω και τα λοιπά. Ο λόγος που ήρθαν να με βρουν, εκτός του ότι, εντάξει, Twitter ειδήσεις κυρίως, ήταν και το ότι Twitter στα αγγλικά. Και το οποίο ακόμα το κάνω τώρα, γιατί όταν την εποχή που ήταν το κίνημα των πλατιών, ένας λόγος που άρχισα εγώ να γράφω στο Twitter στα αγγλικά είναι ότι παρατήρησα ότι όλοι τα λέγαμε στα ελληνικά και όλοι τα λέγαμε στην τελική μεταξύ μας. Ναι, το μεταξύ μας εννοούμε στα σύνορα αυτής της χώρας. Στα σύνορα αυτής της χώρας και ειδικότερα στους ανθρώπους που ήταν σε αυτό το κίνημα. Γιατί υπήρχε και αυτό το θέμα. Βέβαια, όπως είναι το ελληνικό Twitter, είναι πιθανόν που ούτως ή άλλως, θέλοντας και μη απευθύνεται στους ανθρώπους που είναι σε αυτό το συγκεκριμένο το χώρο. Ωστόσο, εγώ το θεωρούσα πάρα πολύ σημαντικό τότε να αρχίσω να γράφω στα αγγλικά, γιατί υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το τι γίνεται στην Ελλάδα τότε. Και ταυτόχρονα, η μόνη ενημέρωση για τους ξένους για το τι γίνεται στην Ελλάδα ήταν τα συμβατικά μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα. Πάμε δηλαδή στο... Έχουμε... μάζεψα περίπου τις σκέψεις μου για αυτή τη συζήτηση σε τρεις πυλώνες. Ο ένας είναι η παραδοσιακή δημοσιογραφία, η σχέση της με την κοινωνία και με την αντικειμενικότητα ως έννοια. Δηλαδή,
η μόνη πηγή, ας πούμε, λες, για ένα διάστημα, για το κοινό σε όλο τον κόσμο και μέσα στην Ελλάδα, που δεν είχε πρόσβαση σε αυτούς τους κύκλους που ενημέρωναν από το τι συνέβαινε κατά την εξέλιξη των γεγονότων αυτών τότε στο κίνημα των πλατιών και άλλοτε σε άλλες περιπτώσεις, ήταν τα καθεστωτικά μέσα, τα καθεστωτικά, η παραδοσιακή δημοσιογραφία. Τα συμβατικά μέσα. Δεν είναι όλα καθεστωτικά. Ναι. Η παραδοσιακού τύπου δημοσιογραφία, τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες και έντυπα. Και τα οποία στην Ελλάδα δυστυχώς κατά κανόνα ανήκουν σε έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Και όταν λέμε ανήκουν, δηλαδή ας πάρουμε ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Η Αυγή, που εγώ την έχω για καλή εφημερίδα, με την έννοια ότι δεν τυπώνει ψέματα. Ωστόσο, η Αυγή είναι ένα κομματικό όργανο. Δεν τυπώνει και όλη την αλήθεια. Ακριβώς αυτό. Δεν τυπώνει ψέματα, αλλά έχει μια πολύ συγκεκριμένη σκοπιά. Θα μου πεις, το γεγονός ότι ξέρουμε ότι είναι κομματικό όργανο σημαίνει ότι ξέρεις τις προϋποθέσεις με τις οποίες γράφουν. Ναι, ότι λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, ότι έχει μια σκοπιά συγκεκριμένη. Ενώ όταν μιλάς για ένα ιδιωτικό μέσο που είναι ουσιαστικά μια επιχείρηση, αυτή δεν έχει την τιμιότητα να σου δηλώσει από ποια σκοπιά γράφει ή ενημερώνει. Ίσα-ίσα, ή δεν ενημερώνει. Ίσα-ίσα που διατείνεται ότι είναι αντικειμενικό, ως μέσο. Το Μέγκα, ας πούμε, θυμάσαι πρόσφατα, πριν λίγους μήνες, που είχαν βγει στο Δελτίο Ειδήσεων και λέγανε ότι εμείς δεν μπορείτε να μας βρίζετε έτσι και κάνουμε ό,τι μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί και να καλύπτουμε κάθε πτυχή της. Και μακάρι να ήταν όλοι τόσο αντικειμενικοί όσο εμείς, ας πούμε. Ναι, εντάξει, okay, πιάσαμε τώρα ένα παράδειγμα. Ναι, για μένα αυτά είναι αστεία πράγματα και δεν μπορούμε να καθόμαστε να τα σχολιάζουμε. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα μέσο ενημέρωσης, δίθεν ενημέρωσης, το οποίο για μένα δεν υπάρχει θέμα συμβατικής και εναλλακτικής δημοσιογραφίας. Υπάρχει η δημοσιογραφία και η προπαγάνδα. Ναι. Να το ξεκινήσουμε από εκεί. Και υπάρχει μία γκρίζα ζώνη στη μέση, που είναι αυτά τα μέσα που τυπώνουν, που λένε μεν κάποιες αλήθειες, αλλά δεν τις λένε όλες. Εγώ ως εκεί να το δεχτώ, στην περίπτωση του Μέγκα ή του Sky ή των βασικών συμβατικών μέσων στην Ελλάδα, το να τα θεωρούμε μέσα ενημέρωσης είναι απλά κωμικό. Είναι απλά κωμικό. Όταν το Βήμα έχει τυπώσει τις χίλιες μπούρδες, τα χίλια ψέματα και πράγματα που είναι καθαρά επιλογή. Δηλαδή, είναι επιλεγμένα ψέματα. Όταν το Βήμα, να δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Δεν είναι αλήθειες, είναι επιλεγμένα ψέματα. Επιλεγμένα ψέματα. Όταν το Βήμα βγάζει δίθεν σκουπ ότι έχουν γίνει 70.000 προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα από το πρώτο μνημόνιο, τέλος πάντων, αρκεί να πας να δεις την έκθεση της Τρόικας, η οποία σου λέει ότι σου λέει κάτι τελείως διαφορετικό. Και αυτοί δίθεν αναφέρονται σε αυτή την έκθεση. Η εν λόγω έκθεση είναι 7 σελίδες σε κάτι πολύ απλά αγγλικά. Για να καταλάβεις από αυτή την έκθεση ότι έχουν γίνει 70.000 προσλήψεις, που το νούμερο 70.000 δεν υπάρχει πουθενά στην έκθεση. Ναι. Δεν είναι επειδή είσαι αγράμματος και δεν ξέρεις αγγλικά. Είναι επιλογή σου. Είναι σκόπιμο το κάνεις. Είναι σκόπιμο. Τις εντυπώσεις οι οποίες συμφέρουν κάποιον. Είτε σένα, είτε κάποιον, το αφεντικό σου. Είτε χορηγό. Ναι. Είτε... Οπότε το να μιλάμε για μέσα ενημέρωσης, όταν μιλάμε για τέτοια μέσα, για μένα δεν. Δηλαδή, η συζήτηση έχει ήδη κλείσει. Μιλάμε δηλαδή για μέσα προπαγάνδας. Ναι. Για τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Και για τα μεγάλα συγκροτήματα. Και για πολλά έντυπα, ναι. Και ραδιόφωνα και... Γενικά όμως λες ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι αντικειμενικά σε καμία περίπτωση. Γενικά μπορεί να είναι αντικειμενικό ένα μέσο. Ένα δημοσιογραφικό μέσο. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι αντικειμενικό. Νομίζω όμως ότι μπορεί να προσδοκεί να είναι αντικειμενικό. Δηλαδή να προσδοκεί με την έννοια ότι θα κάνει μία προσπάθεια για να καλύψει όλες τις πτυχές μιας υπόθεσης με την οποία ασχολείται.
Και οφείλω να πω ότι σε ένα θέμα, ας πούμε, που εμένα με απασχολεί πάρα πολύ, γιατί το έχω ψάξει πολύ, για τις σκουριές, δυστυχώς και στα μέσα τα οποία εμπιστεύομαι γενικότερα και για τα οποία έχω σεβασμό, είναι κάποιες πτυχές της υπόθεσης που δεν έχουν ψάξει καν να τις καλύψουν. Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω έναν δημοσιογράφο που έχει σηκωθεί να πάει στο Στρατόνι, να κάτσει εκεί 5 μέρες mm-hmm. και να ρωτήσει αυτόν τον κόσμο που ζει εκεί, που εργάζεται στην εταιρεία, για τα προβλήματά του. Το οποίο είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε, γιατί πλάκα-πλάκα είναι 1000 άνθρωποι σε ένα μικρό μέρος. Ναι, οπότε πρέπει να καταλάβουμε. Εξαρτώνται από αυτό. Δραστηριότητα οικονομική, η οποία υπήρχε στην περιοχή. Ναι. Υπάρχει. Ναι, και δεν μπορούμε να τους αγνοήσουμε. Ναι. Και δυστυχώς έχουμε τόσο πολλωθεί πλέον και στο τομέα της ενημέρωσης, που δεν ασχολούμαστε με την άλλη πλευρά. Και αυτό για μένα είναι ένας τρόπος να προσδοκείς το να είσαι αντικειμενικός. Δεν θα τα καταφέρεις βέβαια, αλλά εγώ θεωρώ ότι οφείλεις να πας να μιλήσεις και στην άλλη πλευρά. Θα μου πεις, όταν η άλλη πλευρά είναι ο ακροδεξιός που θα σε πυροβολήσει, θα πας να του μιλήσεις. Έχει νόημα. Έχει νόημα. Είναι πλευρά εκεί. Είναι πλευρά. Αυτό, ναι, αυτό είναι μια... Είναι ένα θέμα, αλλά οι περισσότερες περιπτώσεις για τις οποίες θα είχαμε να πούμε τώρα δεν είναι αυτές. Δηλαδή, όταν μιλάμε για την εξόριξη χρυσού στη Χαλκιδική, mm-hmm. αν πας να μιλήσεις mm-hmm. με τους εργαζόμενους, εντάξει, δεν θα σε φανεί κιόλας, έτσι. Όχι. Αν πάμε να μιλήσουμε. Όχι όλοι τουλάχιστον. Όχι όλοι. Υπάρχουν ναι. κάποια συγκεκριμένα κεφάλια που καθοδηγούν και τα λοιπά, οι οποίοι μπορεί να είναι και επιθετικοί, ας πούμε. Έτσι. Ναι. Δεν είναι όλοι όμως. Ναι, αλλά και δεν είναι. Δηλαδή, δεν είναι ότι περπατάς στον δρόμο το στρατόνι και στο στρατόνι και φοβάσαι ότι θα σε δείρουν. Καλά, ναι. Ούτε και το αντίθετο, βέβαια. Ακριβώς αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν. Εργάζονται στην εταιρεία και βρέθηκαν ή βρίσκονται ή ζουν στην Ιερισσό, ας πούμε, αλλά δεν είναι. Ακριβώς αυτό, ναι. Είναι. Δηλαδή, εντάξει, δεν είμαστε Σομαλία. Αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα πάντως για το πώς έχουν δημιουργήσει μια εικόνα που δεν υπάρχει. Μια μαγική εικόνα τα μέσα ενημέρωσης. Τα παραδοσιακά. Καταφέρνουν όμως τελικά να περάσουν αυτή την εικόνα. Είτε λένε αλήθεια είτε λένε ψέματα. Σε ορισμένες. Όταν ασχολούνται με ένα θέμα και θέλουν να περάσουν μια ψεύτικη εικόνα, καταφέρνουν στον πολύ κόσμο να περάσουν αυτή την ψεύτικη εικόνα. Ναι, έχουν και μεγαλύτερη παρουσία. Έχουν μεγαλύτερη παρουσία. Νομίζω ότι είμαστε ακόμα σε μια φάση που πολλοί κόσμος κατά κάποιο τρόπο έχει συνηθίσει να ενημερώνεται από αυτά και συνεχίζει να ενημερώνεται από αυτά. Έχουν πολύ μεγάλο ταλέντο στο να κατασκευάσουν μια είδηση. Και στο να την παρουσιάσουν. Και στο να την παρουσιάσουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και με κόσμο που εργάζεται στο marketing και στον τρόπο παρουσίας, στις σκηνοθεσίες, σε όλα αυτά, ας πούμε, τα οποία παράγουν ένα προϊόν πολύ θελκτικό για τον μέσο. Μα αν είναι να πω για ένα άλλο παράδειγμα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί πολύ στο Radio Bubble, κυρίως η Ζωή Μαυρουδή, αλλά και εγώ έχω ασχοληθεί λιγάκι, για το θέμα mm-hmm. των οροθετικών. Ναι. Αν πάρεις αυτά που λεγόντουσαν τότε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή μη ενημέρωσης, τέλος πάντων, για τις συλλήψεις και βγάλεις όλο αυτό το τρελοκομείο και το τσίρκο που υπήρχε, το μήνυμα πίσω από όλο αυτό το πράγμα ήτανε υπάρχουν άνθρωποι με AIDS που κυκλοφορούν ελεύθεροι μεταξύ σας και κάνουν σεξ χωρίς προφυλακτικό. Ναι. Αν περάσεις αυτό το μήνυμα στον κόσμο, φυσικά θα τρομάξει ο κόσμος. Ναι. Είναι αυτονόητο. Δεν ήταν βέβαια αυτό το θέμα. Το θέμα ήταν ότι υπάρχουν πελάτες, νοικοκυρέοι, οι οποίοι πληρώνουν το κάτι της παραπάνω για να. Ναι, αλλά νομίζω ότι. Εκβιάζοντας τις γυναίκες ή τους άνδρες που εργάζονται στην πορνεία με τη θέλησή τους ή όχι. Γι' αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Στη περίπτωση του τι λέει το Μέγκα ή το Σκάι για την υπόθεση, mm-hmm. το ζήτημα για αυτούς δεν είναι να σου πούν
πρώτον να σου πούν αυτή την αλήθεια, την απλή αλήθεια που μόλις είπες τώρα. Ούτε είναι, πρέπει να σου παρουσιάσουν κάτι που είναι αρκετά αληθοφανές. Ναι. Και για να είναι αληθοφανές πρέπει να έχει μέσα ένα στοιχείο αλήθειας, για να σε πείσουν ότι αυτό που κάνουν είναι το σωστό. Αυτό μπορούν, θα σου βάλουν όλη αυτή τη τρομοκρατία, όλο αυτό το τσίρκο, όλες αυτές τις φωτογραφίες, θα σου πούν για υγειονομική βόμβα, θα σου πούν για 1010 πράγματα. Είναι απαραίτητα να είναι αληθοφανές ή αρκεί και να ερεθίζει λίγο τα κατώτερα ένστικτα, το φόβο, το... Μα νομίζω ότι για να ερεθίσεις τα κατώτερα ένστικτα, αυτό που λειτουργεί καλύτερα απ' όλα είναι το αληθοφανές. Δηλαδή είναι ότι θα αρκεί σου πω... και μια απειλή, βέβαια, πολλές φορές για να αρκεί και μια απειλή, φόβο, αλλά γιατί έπιασε τόσο πολύ αυτή η υπόθεση για τις οροθετικές. Γιατί εκεί είναι πραγματικά μια υπόθεση για την οποία δεν ξεσηκώθηκε σχεδόν κανείς. Ναι. Είναι μια ομάδα, γενικά η οροθετική, είναι μια ομάδα στιγματισμένη στην Ελλάδα και το θυμάμαι από το σχολείο δηλαδή ακόμα, που πάσχιζαν, δεν ξέρω, τουλάχιστον εμείς θυμάμαι ότι είχαμε καλή ενημέρωση. Δηλαδή βγήκα από το σχολείο, στο γυμνάσιο, δηλαδή ήμουν πια ενημερωμένος για το τι συμβαίνει με αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν συμβαίνει σε όλα τα σχολεία. Δημόσιο ήταν το σχολείο που πήγα, δεν πήγα σε ιδιωτικό, ας πούμε. Αλλά θέλω να πω ότι παρότι υπήρχε ενημέρωση από ήδη από τη δεκαετία του 90 αρκετά εκτεταμένη γύρω από το τι είναι το πρόβλημα, τι είναι αυτή η ασθένεια, πώς μεταδίδεται κτλ. Και δεν κινδυνεύει τέλο πάντων με το να έχει ένα φίλο που έχει AIDS. Ναι, ναι, που είναι ορθωτικό. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμω είχε παραμείνει για ένα μεγάλο διάστημα στο σκοτάδι. Εκεί στο τέλο τη δεκαετία του 90 μέχρι και το 2010 δεν μίλαγε κανεί για αυτό το θέμα. Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο. Αλλά αν κοιτάξει αναλυτικά την καμπάνια προπαγάνδας ουσιαστικά που έκαναν τότε τα συμβατικά μέσα, πατούσαν για να την κάνουν, πάτησαν σε μία αλήθεια. Ότι πάτησαν σε κάτι που το ξέρει ο κόσμος. Ότι τα κρούσματα. Όχι, ούτε καν αυτό. Στο γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν σεξ χωρίς προφυλακτικό. Ναι. Okay. Οροθετικοί που κάνουν σεξ χωρίς προφυλακτικό. Αυτό βασίζεσαι σε μια, σε μια αλήθεια με την... Βέβαια, το ότι οι συγκεκριμένες οι γυναίκες δεν ήσαν εκδιδόμενες γυναίκες, εκτός από μία. Ναι. Για όλες τις υπόλοιπες δεν υπάρχει η παραμικρή απόδειξη. Ότι ήσαν... Δηλαδή, όλα τα υπόλοιπα τα στήσανε γύρω από αυτή την ιδέα. Αλλά γιατί κατάφεραν να τρομάξουν τον κόσμο τόσο πολύ και να τον πείσουν ότι έπρεπε να γίνει όλο αυτό το πράγμα? Γιατί πάτησαν σε μία αυτονόητη αλήθεια. Ναι. Ότι άνδρας ή γυναίκα που εκπορνεύεται και δεν χρησιμοποιεί προφυλακτικό, είναι πάρα πολύ πιθανό να περάσει το HIV σε άλλους ανθρώπους αν είναι ορθωτικός ή ορθωτική. Οπότε όλη αυτή η ομάδα... Και κατηγορούνται για... Ναι. Είναι αυτομάτως ένοχοι. Ακριβώς αυτό. Και έτσι... δημιούργησαν μία συνοχή στην κοινωνία. Εκεί δεν υπήρξε, δεν είναι σαν άλλα θέματα. Με το θέμα της Χαλκιδικής, όταν κυκλοφόρησαν βίντεο από το ξύλο που έχει πέσει στο δάσος της Χαλκιδικής, ξεσηκώθηκε πολύ κόσμος στην Ελλάδα. Γιατί αποδείχθηκαν πια, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι τα λόγια δεν ίσχυαν. Δηλαδή αυτά που λέγονταν δεν ίσχυαν. Για τις οροθετικές, που ήταν τόσο χοντρό ότι δεν βγάζεις τη φωτογραφία ενός ασθενή στο ίντερνετ, ούτε στη τηλεόραση, ούτε πουθενά. Αυτό είναι βασικό πράγμα που θα έπρεπε να το ξέρει ο κάθε Έλληνας και ο κάθε πολίτης του κόσμου. Ναι. Έχουμε βέβαια ένα πολύ έντονο φαινόμενο, είναι πολύ έντονο το φαινόμενο του ρατσισμού στην ελληνική κοινωνία βέβαια. Και έχει να κάνει, στη μία περίπτωση δεν έχεις ρατσισμό, ας πούμε, σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, ακόμα και ρατσιστής να είσαι, δεν σου βγαίνει στην περίπτωση των σκουριών, ας πούμε. Ενώ στις οροθετικές, στην περίπτωση των οροθετικών... Ναι, που ήσαν και γυναίκες ακόμα και οροθετικές. Ακόμα και κρύφο ρατσιστής να είσαι, για να μην το θες να το παραδεχτείς, δηλαδή, θα σου βγει. Ναι, ακριβώς αυτό. Με αυτό, πάτησαν πάνω σε όλα αυτά τα πράγματα. Είναι για να μπορείς να κάνεις τέτοιου είδους προπαγάνδας, πρέπει να ξέρεις πάρα πολύ καλά το κοινό σου. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Και αυτό σαφώς το ξέρουν για, πάρα το πολύ καλά. Μελετήσει για πάρα πολλές δεκαετίες τώρα. Τουλάχιστον η τηλεόραση είναι κάποιες δεκαετίες μόνο.
Η δημοσιογραφία γενικά, η επαγγελματική, η παραδοσιακή, η, αυτό που λέμε η καθεστωτική, ας πούμε, έχει μελετήσει και το κοινό της και τον τρόπο, έχει κάποιους αιώνες η αστική δημοσιογραφία. Έχει ένα-δύο αιώνες, ας πούμε, που λειτουργεί η ελευθεροτυπία και η, στο πλαίσιο της ελευθεροτυπίας η αστική δημοσιογραφία και ξέρει πώς να χειρίζεται τα θέματα, έτσι. Γιατί εδώ κακά τα θέματα, τα θέματα κάνουν και λίγο κύκλους στην ιστορία των κοινωνιών. Το αντίπαλο δέος είναι. Εμείς, ας πούμε, τα εναλλακτικά μέσα που εμένα δεν μ' αρέσει πάλι και τόσο πολύ. Ούτε εμένα μ' αρέσει όρος εναλλακτικά μέσα, γιατί σημαίνει, προϋποθέτει την ύπαρξη του... πρέπει, για να είσαι εναλλακτικός πρέπει να υπάρχει το, το συμβατικό. Το κύριο, το συμβατικό. Το, είναι το κύριο και το εναλλακτικό, δηλαδή. Ότι άμα δεν μας καλύπτει το κύριο, τότε πάμε στο εναλλακτικό. Ο άλλος πόλος... Εμείς δεν έχουμε μελετήσει καθόλου το κοινό μας. Αυτό είναι ένα απλό γεγονός, δηλαδή δεν έχουμε κάνει έρευνα αγοράς. Βλέπουμε στο περιβάλλον μας ότι υπάρχει μία ανάγκη για αυτό που κάνουμε. Το κάνουμε. Έχουμε μία ανταπόκριση. Αν θέλουμε όμως να έχουμε μεγαλύτερη ανταπόκριση, κατά κάποιο τρόπο πρέπει να ακολουθήσουμε τις στρατηγικές του εχθρού. Δηλαδή, να δούμε πώς μπορούμε να απευθυνθούμε σε ένα μεγαλύτερο κοινό. Αν αρχίσουμε να... Και μετά υπάρχει αυτός ο φαύλος κύκλος. Αν αρχίσουμε να απευθυνόμαστε σε ένα μεγαλύτερο κοινό, σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε τόσο καλή δημοσιογραφία πλέον? Αν αρχίσεις να απευθύνεσαι σε μεγαλύτερο κοινό, δεν υιοθετείς τακτικές οι οποίες είναι λίγο πολύ δοκιμασμένες ήδη και χρησιμοποιούνται από τα... τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Δεν κινδυνεύεις να μετατρέψεις και το σύνολο της συμπεριφοράς σου σε μια κατεύθυνση προς τα εκεί? Προσωπικά εγώ δεν πιστεύω. Εγώ πιστεύω πως αυτό που κάνουμε... Χωρίς να το θέλει κανείς. Εγώ πιστεύω πως εμείς κάνουμε καλή δουλειά και στο Radio Bubble και στο Omnia TV και στα διάφορα άλλα ανεξάρτητα εγχειρήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι κάνουμε πολύ καλή δουλειά και ότι πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε ακριβώς αυτό που κάνουμε, και το ότι να ανοιχτούμε σε ένα μεγαλύτερο κοινό δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει κάτι σε αυτά που κάνουμε. Θα σημαίνει απλά ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχουμε. Γιατί πιστεύω πως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος δεν ξέρει ότι υπάρχουμε. Γιατί δεν μπορούμε και να φτάσουμε εύκολα. Δηλαδή, δραστηριοποιούμαστε, ας πούμε, όλα τα εγχειρήματα, οι προσπάθειες ενημέρωσης οι ανεξάρτητες, οι οποίες είχαν σαν πρώτη μεγάλη, ας πούμε, πρώτο μεγάλο εγχείρημα ανεξάρτητης ενημέρωσης, μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς το indie media. Που άνοιξε αυτό το χώρο, ας πούμε. Ναι. Και μετά ήρθαν τα blog. Και εκεί κάπου διευρύνθηκε το πράγμα και άρχισε να γίνεται και πιο mainstream και περισσότερος κόσμος ευρύτερου ιδεολογικού, ας πούμε, φάσματος άρχισε να ασχολείται με την ενημέρωση και τις δυνατότητες που παρήχαν τα νέα μέσα. Αλλά τα νέα μέσα, κακώς κάκιστα, ειδικά στην Ελλάδα, έχουν ακόμα πολύ μικρή απήχηση. Δηλαδή το ίντερνετ είναι συνδεδεμένο, νομίζω, μόνο μέχρι 40-50% πρόσφατο νοικοκυριών. Όχι στο σύνολο του πληθυσμού. Τα νοικοκυριά είναι κατά περίπου μέχρι 50%. Το σύνολο του πληθυσμού νομίζω είναι λιγότερο, είναι γύρω στο 37% που χρησιμοποιεί το διαδίκτιο. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο το θέμα διαδικτύου, είναι και θέμα... Εγώ νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Γιατί, ας βγούμε από το διαδίκτυο και ας πάμε σε κάτι πιο... στο οποίο όλος ο κόσμος έχει πρόσβαση. Περιοδικά. Το unfollow, το hot dog κτλ. Ποιος τα αγοράζει? Ξέρουμε. Δηλαδή, αυτό θα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση να τη μελετήσουμε. Ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που αγοράζουν τέτοια περιοδικά? Είναι ο κάθε άνθρωπος ή είναι άνθρωποι που ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο χώρο?
Και αυτό έχει να κάνει με το θέμα. Το καθέ έντυπο, έχει το χρώμα του το καθέ έντυπο και έχει να κάνει και με τα συστήματα διανομής. Mm-hmm. Είναι ότι πώς λειτουργούν αυτά τα συστήματα διανομής. Γιατί στο ίντερνετ, το ίντερνετ είναι ένα μέσο στο οποίο ο καθένας μπορεί να πάει και να ψάξει και να βρει πράγματα. Το περιοδικό που θέλεις να αγοράσεις, το έχει το περίπτερό σου ή δεν το έχει. Δηλαδή, έχεις πρόσβαση, έχεις την ίδια πρόσβαση παντού. Εγώ δεν έχω κοιτάξει πώς λειτουργούν τα συστήματα διανομής στην Ελλάδα, αλλά δεν θα ήταν καθόλου μεγάλη έκπληξη. Εγώ δεν το γνωρίζω καθόλου για τα έντυπα. Για μένα, αν έβλεπα ότι κάποιες εταιρείες διανομής ανήκουν σε συγκεκριμένους ανθρώπους ή σε συγκεκριμένους ομίλους, άρα η διανομή γίνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και ανάλογα με την εταιρεία που επιλέγεις. Αυτό δεν ξέρω, αλλά για μένα δεν θα ήταν καθόλου περίεργο, γιατί είναι μέρος του συστήματος. Πάντως, από ό,τι ξέρω, μεγάλα πρακτορία διανομής ανήκουν και σε μεγάλα συγκροτήματα τύπου. Λογικά. Οπότε, αυτό είναι λίγο πρόβλημα. Απ' την άλλη, έχουμε την ψηφιακή πλατφόρμα. Έτσι, στήθηκε η ψηφιακή πλατφόρμα. Η ψηφιακή πλατφόρμα, δεν ξέρω αν το ξέρεις, τεχνολογικά ας πούμε, δίνει τη δυνατότητα να εκπέμπουν πάρα πολύ σταθμοί σε πολύ λίγες συχνότητες. Ναι. Δεν είναι όπως παλιά που έπιανε όλο το εύρος αυτό το φάσμα συχνοτήτων που ένα χρειαζόταν κανάλι, να πιάσει από τόσο μέχρι τόσο το ένα κανάλι, από τόσο μέχρι τόσο το άλλο κανάλι. Επειδή το σήμα δίνεται κωδικοποιημένο, μπορούν πλέον εκατοντάδες κανάλια να παίζουν μέσα στην ίδια συχνότητα. Αυτό βέβαια δεν αξιοποιείται προς το συμφέρον της πολυφωνίας. Όχι, σαφώς και ούτε αλλάζει το καθεστώς των αδειών. Δηλαδή πρέπει να πληρώσεις κάποιες πολλές χιλιάδες για να εξασφαλίσεις μια άδεια τηλεοπτικής εκπομπής πανελλαδικής. Mm. Ενώ δεν είναι τίποτα. Μπορείς απλά να συνδεθείς με την ψηφιακή πλατφόρμα και να στέλνεις το περιεχόμενό σου και να εκπέμπεται. Mm. Παρ' όλα αυτά, οι κάτοχοι των αδειών δεν έχουν πληρώσει τις άδειες τους. Είναι γνωστό αυτό εδώ και πολλά χρόνια, νομίζω 10 χρόνια τουλάχιστον δεν έχουν πληρώσει τις άδειες τους. Πώς να μπουν τα ανεξάρτητα μέσα από τους πολίτες, τα μέσα πληροφόρησης, τα μέσα ενημέρωσης, τα μέσα δημοσιογραφίας των πολιτών, ο καθένας έχει χρησιμοποιεί άλλους. Αλλά και είναι και διαφορετικές εκδοχές εδώ που τα λέμε της ενημέρωσης. Πώς μπορούν να μπουν σφήνα σε αυτό το τοπίο το τόσο σφιχτό που είναι. Δηλαδή, είπαμε, τα μεγάλα συγκροτήματα έχουν τα πρακτορία διανομής. Τις συχνότητες τις νέμονται λόγω της επαφής τους και της σχέσης τους με τους πολιτικούς. Τα ίδια μεγάλα συγκροτήματα τύπου που έχουν και τα μεγάλα κανάλια. Αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο. Πώς μπορούμε να βγούμε από το διαδίκτυο, δηλαδή. Εδώ έρχονται και πάνε να μας κλείσουν και το διαδίκτυο, ας πούμε. Να μας τριμώξουν και στο διαδίκτυο. Γιατί μπαίνουν τα μεγάλα συγκροτήματα και προσπαθούν να διευρύνουν το χώρο τους και στα νέα μέσα, γιατί είχαν χάσει πολύ χώρο εκεί και πολύ χρόνο μέχρι να τα καταλάβουν και να μπορέσουν να μπουν εκεί. Πώς θα σκεφτώσουν εσύ έτσι γενικά κάποιες ιδέες θα μπορούσαμε να βγούμε και να κάνουμε σφήνες. Εγώ πραγματικά δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Εγώ νομίζω ότι ο λόγος που τελικά θα κερδίσουμε είναι ότι τα κυρίαρχα μέσα με αυτά που κάνουν τελευταία είναι τόσο αυτοκαταστρέφονται. Αυτοκαταστρέφονται γιατί εγώ δεν γνωρίζω πλέον κανέναν, μα κανέναν, που πιστεύει αυτά που ακούει στο Μέγκα. Δηλαδή και όταν λέω κανέναν, δεν μιλάω για την παρέα μου. Δεν τους πιστεύουν, όντως. Ναι. Εγώ το έχω διαπιστώσει αυτό με συζήτηση. Δηλαδή, πάρα πολύ. Κανείς δεν τους πιστεύει. Τους ακούνε, άνθρωποι που είναι μεγάλοι στην ηλικία, δηλαδή άνθρωποι που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ υπολογιστή, δεν ξέρουν πώς μπαίνεις καν στο ίντερνετ, δεν εμπιστεύονται μεν το ίντερνετ επειδή έχει τα πάντα όλα εκεί μέσα και τι να πρωτοπιστέψεις από αυτά που διαβάζεις. Ναι. Ταυτόχρονα δεν πιστεύουν πλέον αυτά που γράφουν τα συμβατικά μέσα.
Δεν τους πιστεύουν, πραγματικά. Δεν τους πιστεύουν. Και νομίζω τις ειδήσεις ότι... και τους βρίζουν. Ναι. δεν πιστεύουν ότι έγινε έτσι όπως έγινε. Αλλά αυτό γίνεται σε κάποια πράγματα τα οποία είναι υποψιασμένοι. Μήπως στα ενδιάμεσα που παρουσιάζονται ως ρεπορτάζ, αυτά τα σύντομα μικρά ρεπορτάζ παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στην ψυχολογία του κόσμου και έχουν και μεγαλύτερο βαθμό παραπληροφόρησης μέσα. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς. Πέρα από το κεντρικό θέμα, στο οποίο δεν τους πιστεύουν με τίποτα. Mm. Δηλαδή, αν τους πούνε ο Σαμαράς ήρθε με 53 επενδύσεις από την Κίνα, ας πούμε. Γελάει ο κόσμος, εντάξει, δεν το πιστεύει κανείς αυτό. Αλλά στα επόμενα, στα μικροπράγματα. Στα μικροπράγματα, στα μικροπράγματα τύπου εξαρθρώθηκε, ξέρω εγώ, βρέθηκε γιάφκα αναρχικών, ξέρω εγώ, κτλ. Στο τάδε μέρος και αυτό, και ο τάδε συνελήφθη και περνάει και καταδικάζεται, ξέρω εγώ, ύστερα από καιρό σε ισόβια. Και εντάξει, τον πιστεύουν, ας πούμε, αυτό. Είναι αστυνομικό ρεπορτάζ, δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση. Ενώ εκεί έχει πολύ μεγάλα ψέματα. Ναι, δεν είμαι σίγουρη ότι πολλοί κόσμος τα πιστεύει πια. Πραγματικά, δεν μπορώ... Δεν μπορείς να εκτιμήσεις χωρίς μια έρευνα. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να το εκτιμήσω αυτό. Εγώ νομίζω ότι ο κόσμος πιστεύει κάτι πράγματα... του στυλ, όταν σου λένε τι προβλέπει το τελευταίο φορολογικό νομοσχέδιο. Mm-hmm. Εκεί, εντάξει, αλλά εκεί συνήθως δεν κάνουν και κανένα τεράστιο φάουλ. Γιατί είναι χρηστικές πληροφορίες. Γιατί είναι χρηστικές. Ναι. Αυτό νομίζω ότι μόνο στις χρηστικές πληροφορίες πλέον υπάρχει ένας βαθμός εμπιστοσύνης. Mm. Αυτή είναι η προσωπική μου εντύπωση. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που και αυτό είναι μία από τις δουλειές που εμείς οφείλουμε, όσο μπορούμε, οφείλουμε να την κάνουμε. Δηλαδή να ψάξουμε πόσο πιστεύει ο κόσμος αυτά που ακούει. Mm-hmm. Γιατί αν είναι εμείς, αυτό που κάνουμε εμείς βέβαια, είναι χρήσιμο. Μαζεύουμε πάρα πολύ, βασικά αυτό που κάνουμε πολύ συχνά στα εναλλακτικά μέσα, είναι ότι μαζεύουμε πάρα πολύ υλικό. Mm-hmm. Και δεν ξέρουμε πώς να το αξιοποιήσουμε. Και το, ναι, αλλά απ' την άλλη ή του δίνουμε μία δομή. Mm-hmm. Ας πούμε στο International του Radio Bubble που είμαι εγώ, φτιάχνουμε αυτό το δελτίο ειδήσεων κάθε εβδομάδα, στο mm-hmm. οποίο προσπαθούμε να πάρουμε κάποιες ειδήσεις που τις θεωρούμε μεν σημαντικές, που δεν έχουν παίξει στα κυρίαρχα μέσα, ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό, γιατί και τα μέσα του εξωτερικού είναι ένα πρόβλημα που θα ήθελα να το συζητήσουμε. Ναι. Αλλά τα βάζουμε σε μία σειρά και βγαίνει ένα κείμενο που είναι πάνω κάτω τρεις σελίδες, στο οποίο βλέπεις κάποια πράγματα που δεν θα τα βλέπεις αλλού. Αυτό το μαζεύουμε από άλλα εναλλακτικά μέσα, τα οποία το ένα επικεντρώνεται σε θέματα φορολογίας, το άλλο σε θέματα ελευθερίας του τύπου και πάει λέγοντας. Και απλά όταν έχει κάτι που είναι πιο σημαντικό, εκεί μέσα το βγάζουμε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πράγμα που θα είχε ένα νόημα. Δηλαδή να ψάχναμε στο ευρύτερο κοινό τι πιστεύουν από αυτά που ακούνε, τι δεν πιστεύουν, πώς θα ήθελαν να ενημερώνονται. Δηλαδή, τι είναι η ενημέρωση που νιώθουν ότι τους λείπει. Έχουν την αίσθηση ότι... Και αν η απάντηση θα είναι, θα ήθελα να μας ενημερώνετε για τους, ψεκασμούς, γιατί δεν μας ενημερώνουν, μας λένε ψέματα τα καθεστωτικά. Μα άμα η απάντηση είναι να σας ενημερώσουμε για τους ψεκασμούς, θα σας πούμε ότι δεν υπάρχουν. Αυτό, εμείς κάνουμε ενημέρωση, έτσι. Αν μας πούνε ότι θέλουμε να ακούσουμε για τους ψεκασμούς... Δηλαδή πιστεύεις ότι... Εγώ πιστεύω στην απόλυτη τρέλα του Έλληνα. Πιστεύεις. Ωστόσο πιστεύω, ναι. Ωστόσο, πιστεύω επίσης ότι μέσα σε όλη αυτή την απόλυτη τρέλα, όλος ο κόσμος, Έλληνες και μη Έλληνες, ξέρουν ότι κάποια στοιχεία ενημέρωσης τους λείπουν. Ξέρουν ότι για να καταλάβουν ακριβώς τι γίνεται μέσα στη Βουλή, θα έπρεπε να κάθονται και να βλέπουν Βουλή 12 ώρες την ημέρα, και φυσικά δεν υπάρχει άνθρωπος που θα το κάνει αυτό, γιατί δεν προλαβαίνει κανείς να κάθεται να δει Βουλή 12 ώρες την ημέρα. Ναι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Δεν είναι ότι
αχ, τι να κάνουμε, δεν προλαβαίνω. Δεν γίνεται. Ναι, δεν μπορείς να ασχολείσαι μόνο με αυτό για να είσαι ενημερωμένος. Για να λειτουργήσει αυτό το θεωρητικό πολίτευμα της δημοκρατίας, όπως υποτίθεται ότι θα πρέπει να λειτουργεί, θα πρέπει όλοι να παρακολουθούν όλες τις συνεδριάσεις της Βουλής και παράλληλα να γίνονται στα μεσοδιαστήματα, να γίνονται και δημοψηφίσματα, ας πούμε. Ναι. Θα πρέπει να είσαι πλήρως ενήμερος δηλαδή, για όλες τις συζητήσεις που γίνονται στη Βουλή. Τι νομοσχέδια με εδώ και τα λοιπά. Και υποτίθεται στο τέλος της τετραετίας, ξέρω εγώ, ενδιάμεσα να γίνονται και κάποια δημοψηφίσματα και στο τέλος της τετραετίας να κάνεις και σούμα. Ότι α, ήταν το έργο. Είπα ότι θα κάνω αυτό, έργο, έγινε το εκεί, άλλο. Ναι, έγινε το άλλο. Ναι, αυτό όχι. Και, αλλά αυτά δεν γίνονται. Εκ των πραγμάτων δεν γίνεται. Όχι ότι θα πρέπει να εκπαιδευτεί ο κόσμος καλύτερα. Αυτά λένε, συγγνώμη. Συγχωρήσε μου τώρα την ιδεολογική σκοπιά, τα λένε κάτι φιλελεύθεροι, ότι είναι άξιοι της μοίρας τους, ψηφίζουν αυτά που τους αξίζουν κτλ. Γιατί δεν κάθονται να βλέπουν Βουλή 12 ώρες την ημέρα. Συγγνώμη, όταν κάνεις κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, η δουλειά σου είναι ακριβώς αυτό, να βλέπεις Βουλή 12 ώρες την ημέρα, ναι, και να βγάζεις μία σούμα. Αυτός που κάνει το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Ναι. Ναι. Και να το βγάλεις στον κόσμο, να το μάθει ο κόσμος από σένα, να μάθει τη σούμα. Γιατί ο κόσμος έχει τη δουλειά του και δεν μπορεί να κάθεται να βλέπει Βουλή 12 ώρες την ημέρα. Είναι αυτονόητο αυτό για μένα. Δηλαδή, όταν έχεις μία εφημερίδα που δεν έχει κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ της προκοπής και στην οποία ένας Μανδραβέλης ταυτόχρονα σου λέει ότι είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Ο οποίος Μανδραβέλης δεν είναι δημοσιογράφος, έτσι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γράφει την άποψή του. Ναι. Εκθεσούλες, σκέφτομαι και γράφω, και τον έχουν πάρει στην καθημερινή να γράφει γιατί. Δεν έχω καταλάβει. Παρένθεση ήταν αυτό τώρα, συγγνώμη. Ναι, απλά αυτό. Θέλω να πω ότι το Radio Bubble έχει το news και έχει και το blogs. Και στα blogs ο καθένας γράφει αυτό που θέλει. Αυτό που θέλει, το οποίο μπορεί να είναι από ψάρα, μπορεί να είναι τέχνη, μπορεί να είναι φαντασία, μπορεί να είναι προπαγάνδα καθαρή, αλλά το news είναι news. Ναι, ναι. Δεν είναι ένα πράγμα ανάκατο που ανάμεσα στα νέα περνάει και η πάρει και μία άποψη, πάρει και μία αυτή. Το θέμα της καθημερινής είναι ότι ακριβώς αυτό είναι ανάκατο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με το να δημοσιεύει απόψεις μία εφημερίδα. Σεβαστό. Why not? Δηλαδή μπορεί και αυτός ο άνθρωπος να έχει πιο τεκμηριωμένη άποψη από άλλους. Ας το δεχτώ. Ο συγκεκριμένος δεν έχει. Υποτίθεται βέβαια σε μια εφημερίδα. Σε μια εφημερίδα πρέπει να δημοσιογραφεί κάποιος. Δηλαδή, ακόμα και άποψη να γράφει, θα πρέπει ουσιαστικά η άποψη να είναι τεκμηριωμένη και όχι να είναι ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Ναι, αυτό εντάξει. Αλλά το θέμα μου είναι ότι δεν μπορεί να έρχεται ένας Μανδραβέλης και να σου λέει ότι δεν είμαστε άξιοι της μοίρας μας, γιατί δεν ξέρουμε καν ποιους ψηφίζουμε. Ναι, ναι. Όταν η εφημερίδα του. Όταν η εφημερίδα του δεν έχει κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ της προκοπής. Ναι. Τι την αγοράζουμε δηλαδή, για να διαβάσουμε τον Μανδραβέλη ή τον όποιο Μανδραβέλη. Θεωρεί βέβαια ο Μανδραβέλης ότι είναι άξιοι της μοίρας τους όλοι αυτοί, γιατί δεν αφιερώνουν τον χρόνο που χρειάζεται για να ενημερωθούν κατάλληλα. Βέβαια δεν ξέρω αν ξέρει πώς είναι να εργάζεσαι σήμερα πια. Αυτό δεν το ξέρω, αλλά ούτως ή άλλως μπορεί να θεωρεί ότι εμείς δεν αφιερώνουμε το χρόνο, πάντως εγώ σίγουρα πλέον δεν αφιερώνω το χρήμα στο να αγοράζω την καθημερινή και το κολλήσει έτσι. Ναι, και πάρα πολλοί κόσμος βέβαια, όσος κόσμος περισσότερος μπορεί πια, δεν τις αγοράζει τις εφημερίδες, τις διαβάζει από το διαδίκτυο και αν. Και αν, ναι. Ναι, ναι. Για πόσο συγκροτημένη δουλειά κάνουμε, ενώ στα βλέπεις τα καθεστωτικά μέσα και όταν πέσει ένα θέμα είναι σαν να, έχει πέσει πυρηνική. Όλα εκφράζουν την μπετόν, τείχος, αδιαπέραστο, την καθεστωτική άποψη, αυτή που πρέπει να περάσει. Την άποψη που πρέπει να περάσει, την άποψη που θέλει η κυβέρνηση να περάσει, την άποψη που θέλει ένα μεγάλο συγκρότημα τύπου να περάσει, θα την περάσουν μπετόν αρμέ όλα τα μεγάλα μέσα. Και ακόμα και οι δημοσιογράφοι που εργάζονται σε αυτά και είναι, ας πούμε, λίγο άλλου πνεύματος, θα υπηρετήσουν τη γραμμή του μέσου. Εμείς πόσο συγκροτημένη δουλειά κάνουμε απέναντι σε όλο αυτό? Κοίτα, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για όλους. Δεν μπορώ να μιλήσω για όλους, γιατί λόγω της μορφής του εγχειρήματος νομίζω ότι ο καθένας από εμάς και μέσα στο ίδιο μέσο κάνει κάτι λίγο δικό του.
εγώ συνεχίζω αυτό που είχα σκοπό να κάνω. Δηλαδή, η μόνη φορά που άλλαξα το θέμα της εκπομπής μου τελευταία στιγμή για να ανταποκριθώ στις εξελίξεις, ήταν όταν έσκασε η ιστορία της Κύπρου. Και εκεί θεώρησα ότι έπρεπε να το κάνω, επειδή ο λόγος που φτιάξαμε ξενόγλωση εκπομπή, αγγλόφωνη εκπομπή στο Radio Bubble, είναι για να μπορούμε να έχουμε μία εκπομπή για αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, με μία σκοπιά στην οποία ο ξένος ακροατής δεν έχει πρόσβαση αν βασιστεί στα δικά του τα μέσα, που βασικά του μεταφράζουν σε κάποιο βαθμό, όχι μόνο αυτό, αλλά που του μεταφέρουν μία πολύ συγκεκριμένη εικόνα. Όταν είναι πολύ ενδιαφέρον μάλιστα, γιατί όταν έγινε η υπόθεση με τις τράπεζες στην Κύπρο, στο ξενόγλωσσο Radio Bubble έχουμε αποφασίσει ότι μιλάμε μόνο για την Ελλάδα. Δηλαδή, δεν πάει να καίγεται η Σομαλία, εμείς με τη Σομαλία δεν θα ασχοληθούμε στα ξενόγλωσσα. Στο ελληνόφωνο θα ασχοληθούμε. Ναι. Αλλά το ξενόγλωσσο υπάρχει με σκοπό να ενημερώνει έξω για το ό,τι συμβαίνει εδώ. Ναι. Δεν έχει και νόημα να μεσολαβήσεις στα αγγλικά μια είδηση για την Σομαλία, την οποία την έχει πάρει έτσι κι αλλιώς από ξένες πηγές. Ναι. Όμως, όταν έγινε η υπόθεση με τις τράπεζες της Κύπρου, εκεί χωρίς να το συζητήσουμε καν μεταξύ μας, χωρίς να συντονιστούμε, φυσικά άρχισαμε όλοι να γράφουμε για την Κύπρο. Επειδή το θεωρήσουμε αυτονόητο ότι πρώτον, η μόνη άλλη χώρα που μιλάει ελληνικά είναι η Κύπρος, οπότε όταν έχεις Κύπριους που γράφουν στα social media και αυτοί γράφουν στα ελληνικά, που ο ξένος πάλι δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται και τι λέγεται εκεί. Και όχι μόνο Κύπριους, αλλά είναι από τη φύση της κατάστασης, της σχέσης, ας πούμε. Υπάρχουν και πολλοί Ελλαδίτες οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με την Κύπρο. Ναι. Έχουμε μια κυπριακή τράπεζα, ας πούμε, κυπριακές τράπεζες στην Ελλάδα και μια η οποία είναι εβραίος, ευρύτατα διαδεδομένη, ας πούμε, και τη χρησιμοποιεί πολλοί κόσμος για τις συναλλαγές του, την Τράπεζα Κύπρου. Ναι, ναι. Μα απ' την άλλη, εγώ όταν άλλαξα το θέμα της εκπομπής μου, αυτό που μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση τότε ήταν οι αντιδράσεις και των μεν και των δε, δηλαδή και των Ελλήνων και των Κυπρίων, στο θέμα της ψήφου της Κυπριακής Βουλής σχετικά με την πρώτη πρόταση, αυτή την τρελή την πρώτη πρόταση που είχαν κάνει οι Ευρωπαίοι. Και βασικά ήθελα να κάνω μία εκπομπή για αυτό το θέμα, γιατί αυτό ήταν κάτι που δεν καλύφθηκε πουθενά. Το πώς αντέδρασαν οι Έλληνες όταν είδαν αυτό που γινόταν στην Κύπρο. Ήταν που τις πρώτες μέρες η αντίδραση εδώ ήταν ένας πάρα πολύ μεγάλος ενθουσιασμός. Ότι αυτοί είπαν όχι και δες τους δικούς μας, ας πούμε, που δεν είπαν ποτέ όχι σε τίποτα. Ναι. Δεν λέω ότι ήταν σωστή η αντίδραση, όχι, αλλά σαν φαινόμενο έχει ένα ενδιαφέρον που πρέπει να... Ναι, γιατί, καλά, και όλο το γεγονός, ας πούμε, μην πιάσουμε τώρα την ουσία του γεγονότος, γιατί στην αρχή είπαν ένα όχι, μετά το φέραμε. Μετά το ναι, αλλιώς, ναι, μεν αλλά. Έγινε ναι, μεν ναι, αλλά. Όχι αλλά, και μετά έγινε ναι, αλλά. Ναι. αυτό και κάποια, τέλος πάντων. Αλλά είναι η μόνη φορά που άλλαξα τελευταία στιγμή το θέμα της εκπομπής μου, γιατί εκεί θεώρησα ότι δεν έπρεπε να συνεχίσω ακάθεκτη με αυτό που είχα προγραμματίσει. Όλες τις άλλες φορές κατεβαίνουν τα επιτόκια, δόση, ξεδόση κτλ. Ναι. Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά. Δεν κάνω αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που την κάνουν πολύ καλύτερα από μένα, στα αγγλικά, σε συμβατικά μέσα, στο Wall Street Journal, στο Financial Times, όντως, που είναι και καπιταλιστικά μέσα. Η ενημέρωση μάλλον για τα οικονομικά, καθαρά οικονομικά μεγέθη και γεγονότα στην Ελλάδα, είναι πλούσια στο εξωτερικό. Αυτό, όλοι παρακολουθούν. Ακριβώς για αυτό το λόγο δεν υπάρχει, εγώ κατά τη γνώμη μου, κανένας λόγος να το κάνουμε εμείς. Ναι. Αυτό που εμείς μπορούμε να προσφέρουμε στο κοινό του εξωτερικού είναι ειδήσεις από την κοινωνική πραγματικότητα. Ακριβώς αυτό, από μια κοινωνική πραγματικότητα. Με τον ίδιο τρόπο που αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε στο ελληνικό κοινό δεν είναι μια ανάλυση της οικονομίας, αν και βέβαια θα μου πεις το ελληνικό κοινό θα είχε ένα νόημα να το κάνουμε, απλά δεν έχουμε τις... εγώ πάντως
και νομίζω γενικότερα φόντα, στους κύκλους μας δεν υπάρχουν τόσοι άνθρωποι μερικοί, που έχουν υπάρχουν το... κάποιοι, ας πούμε, εντός εισαγωγικών πια blogger. Έχει μείνει η έκφραση από τότε, από τα blog, ας πούμε, που ακόμα έχουν blog και ασχολούνται και αναλύουν πάρα πολύ καλά, ας πούμε, ο Τέκη Τσάν. Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος κάνει εξαιρετική ανάλυση πατώντας πάνω σε δεδομένα. Και την κάνει με ένα μοναδικό τρόπο, ας πούμε. Θα δίνει να τα καταλάβεις μέχρι τελευταίας με τα λιράκια που λέει και ο ίδιος, ας πούμε, η έκφραση. Χωρίς βέβαια να έχει πάντα δίκιο ή να είναι σωστό σε όλα, αλλά κάνει μια ανάλυση που σου δίνει μια εικόνα της κατάστασης. Δηλαδή και αυτό γίνεται. Πάρα πολύ μεγάλο μέρος των μέσων, των ανεξάρτητων μέσων ή των μεμονωμένων χρηστών που κάνουν ενημέρωση από τα ανεξάρτητα μέσα, πιστεύεις ότι είναι λίγο μονοθεματικό, ότι ασχολείται λίγο, ας πούμε, με ένα όχι μονοθεματικό, αλλά λίγο μονοκαλλιέργεια, ότι ασχολείται με πολύ περιορισμένα θέματα κινητοποιήσεις, ας πούμε. Τα πολλά από τα καλά ατομικά blog που ξέρω, ενημερωτικά, ασχολούνται μόνο με ένα θέμα, με ένα αντικείμενο. Ναι, ναι, ναι. Απλά λέω ότι το σύνολο μήπως είναι λίγο μονοθεματικό, δηλαδή μήπως είναι πολύ λίγοι αυτοί που ασχολούνται με άλλα θέματα πέρα από μία μικρή στενή γκάμα, γιατί εμένα μου δημιουργείται και η εντύπωση ότι τα περισσότερα ανεξάρτητα μέσα λίγο ως πολύ εστιάζουν το μεγαλύτερο μέρος της ενασχόλησής τους γύρω από τις κινητοποιήσεις, ας πούμε. Ναι. Και λιγότερο γύρω είναι... από ανάδειξη θεμάτων που είναι πιο δίπλα λίγο. Κατάλαβες τι εννοώ. Δεν ξέρω αν είναι. Αυτό ναι, καταλαβαίνω τι λες και είναι μια συζήτηση που την έχουμε κάνει και στην ομάδα του International. Δηλαδή, αρχικά στην ομάδα του International, επειδή δουλεύαμε ο καθένας λίγο χωριστά, θυμάμαι που η Κροτ κάποτε ανέβαζε το γαλλόφωνο δελτίο με τίτλο «Οι κοινοτοποιήσεις στην Ελλάδα αυτή τη βδομάδα». Εγώ έκανα κάτι διαφορετικό, δηλαδή εγώ έπαιρνα διάφορες ειδήσεις από διάφορα θέματα, πολύ σπάνια καθαρά οικονομικά, με την έννοια ότι δεν υπήρχε η ανάγκη. Αλλά και τώρα νομίζω ότι κάπως το έχουμε κάνει πιο... Νομίζω ότι τώρα έχουμε κάπως μια μεγαλύτερη συνοχή σε αυτό. Είναι ένα θέμα, βέβαια, που ασχολούμαστε πάρα πολύ με κινητοποιήσεις. Ωστόσο, οι κινητοποιήσεις είναι ένα μείζον θέμα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και είναι ένα θέμα που δεν καλύπτεται καθόλου επαρκώς από τα κυρίαρχα μέσα. Θεωρείς, Ναι, φυσικά. Από τα κυρία μέσα δεν καλύπτεται καθόλου. Όχι καθόλου. Έως και καθόλου. Απεργία με βγάλ. Εντάξει, όχι. Πόσες 35-36 μέρες, πόσες είναι. Πραγματικά, ενημέρωση μόνο στο διαδίκτυο θα βρεις για τις κινητοποιήσεις. Ωστόσο, δεν εννοούσα αυτό. Καλώς γίνεται. Δεν λέω ότι κακώς γίνεται. Εννοώ ότι μήπως ασχολούμαστε μόνο με αυτό. Όχι, δεν νομίζω. Τα περισσότερα εννοώ μέσα, δεν τα περισσότερα νομίζω, ανεξάρτητα δεν μέσα. Δεν νομίζω, γιατί ασχολούμαστε και πάρα πολύ με διάφορα, π.χ. με διάφορα οικονομικά σκάνδαλα, πάρα πολύ. Που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικά θέματα για τα οποία δεν... Από πρωτογενή έρευνα. Κάποιες φορές ναι, κάποιες φορές όχι. Βέβαια, φυσικά και έχει αξία έτσι κι αλλιώς και η δευτερογενής επεξεργασία. Δηλαδή, το να βγαίνουν από τα καθεστωτικά μέσα κάποια στοιχεία τα οποία είναι ασύνδετα μεταξύ τους. Είναι αληθινά, είναι πραγματικά στοιχεία, αλλά δεν γίνεται καμία σύνδεση μεταξύ τους ή καμία, να βγαίνει κανένα συμπέρασμα. Και πολλοί, πάρα πολλά μέσα το κάνουν αυτό, να παίρνουν τα στοιχεία που είναι δημόσια, έχουν βγει είτε από ρεπορτάζ είτε από δημόσιες υπηρεσίες, ξέρω εγώ κτλ. Και να βγάζουν λαβράκια από αυτά τα στοιχεία. Μα για μένα, όταν εγώ παίρνω κάτι παίρνω κάτι από συμβατικό μέσο που λέει ότι υπάρχει μια υπουργική απόφαση, ξέρω εγώ, που λέει το και το.
Το πρώτο πράγμα που πάω να κάνω είναι να βρω την ίδια την υπουργική απόφαση. Mm-hmm. Από τη στιγμή και πέρα που επεξεργάζεσαι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, υπουργικές αποφάσεις, έγγραφα που έχουν αναρτηθεί στη διάβια κτλ. Όπως κάνει πάρα πολύ καλά το υποπτωμούσι. Ναι. Σε κάποιες δουλειές που έκανε. Ναι. Ναι. Αυτό είναι δημοσιογραφική δουλειά. Είναι δημοσιογραφική ανάλυση. Δεν είναι δευτερογενή. Όχι, όχι. Είναι ανάλυση. Ναι, ναι, ναι. Είναι δευτερογενές. Δεν είναι δευτερογενές. Δεν είναι πρωτογενές ρεπορτάζ, υπό την έννοια δεν έψαξα να βρω τις πληροφορίες. Δεν τις ξετρύπωσα τις πληροφορίες. Ήταν ήδη δημόσιες. Ναι, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ είναι μόνο εκεί που πας σε πληροφορία που δεν είναι δημόσια. Υποτίθεται ότι πρωτογενές ρεπορτάζ είναι ότι το έχω βγάλει μια πληροφορία που δεν έχει κανένας άλλος. Αυτό είναι το πρωτογενές ρεπορτάζ. Συγγνώμη, το να καταφέρεις να βρεις ένα έγγραφο στη διάβια είναι πρωτογενές ρεπορτάζ με αυτή την έννοια. Είναι. Είχαμε μια συζήτηση πέρσι στο αντιρατσιστικό, στα μίντια από τα κάτω, που μίλησε από το DLN. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Ναι. Και είπε για την δημοσιογραφία των δεδομένων. Ναι, όλα δημοσιοποιούνται πλέον. Στην Ευρώπη υπάρχουν και στο δυτικό κόσμο γενικά υπάρχουν θεσμοί και διεθνείς συνθήκες και τα λοιπά, ότι πρέπει να δημοσιοποιεί το κράτος. Τα πάντα. Ναι. Αυτά είναι άχρηστα. Άντε να βρεις άκρη, ναι. Δεν σημαίνουν τίποτα για κανέναν. Αν δεν κάτσει κάποιος να κάνει data mining, ας πούμε, να τα πάρει όλα αυτά τα στοιχεία. Να τα βάλει σε context, να τα συνδυάσει μεταξύ τους και τα λοιπά, για να βγάλει ένα συμπέρασμα, να λένε μια ιστορία πια δηλαδή αυτά τα νούμερα ή τα στοιχεία, δεν έχει κανένα... Μα, μετά είναι κανένα και θέμα σε τι πλατφόρμα τα έχεις ανεβάσει. Δημοσιευμένα, ήταν δημοσίευτα, το ίδιο. Αν συγκρίνεις τα έγγραφα, τη διάβια με την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι γραφειοκρατική και τα λοιπά. Η διάβια, αυτός που τη σχεδίασε, είτε είναι απόλυτος βλάκας, ο τεχνικός εννοώ, έτσι, που την έχει σχεδιάσει. Όχι, δεν τη σχεδιάζει ο τεχνικός. Υποτίθεται ότι υπάρχουν user interface designers. Ναι, αυτοί, τέλος πάντων, αυτός ο άνθρωπος, είτε πραγματικά δεν ξέρει τη δουλειά του, είτε το έχει κάνει επίτηδες για να μην μπορείς να βρεις κάτι. Ναι. Εγώ πιστεύω το δεύτερο. Κι εγώ. Πιστεύω το δεύτερο, ότι ο σκοπός ήταν βάλε ένα πράγμα εκεί να βγαίνουν όλα. Ναι. Και ας έχει και μια αναζήτηση. Και όποιος ψάχνει. Όποιος ξέρει τι ψάχνει, θα το βρίσκει. Κάπως έτσι. Δηλαδή, να μην σημαίνει τίποτα αυτή η δημοσίευση. Να είναι υπερπληροφόρηση απλά. Ναι, απλά ότι υπάρχουν. Τα έχουμε βάλει, τι παραπάνω έχετε. Τα δημοσιεύσαμε, ναι, τι θέλετε. Ρωτάει η ΑΣΔΕΦΗ για αυτό που είπαμε, τα επιπλέον θέματα όπως αυτά. Ότι να μην είμαστε τόσο ότι είναι κινητοποίηση σε ένα θέμα, αλλά υπάρχουν και ένα σωρό άλλα δευτερεύοντα θέματα, τα οποία δεν αναδεικνύονται σε καμία περίπτωση γιατί δεν συμφέρουν, και τα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε μια επιπλέον δουλειά για να τα αναδεικνύουμε εμείς, ας πούμε. Ένα θέμα ήταν η επιχείρηση θέτης. Ναι. Το οποίο αναδείχθηκε μέχρι ένα βαθμό, αλλά δεν δόθηκε συνέχεια. Όχι, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται. Η επιχείρηση συνεχίζεται. Αλλά δεν είμαστε και σίγουροι αν συνεχίζεται, αν τους κρατάνε στην αμυγδαλέζα. Δηλαδή δεν υπήρξε μια αφοσιωμένη συνέπεια και συνέχεια το να κάτσει κάποιος και να ερευνήσει τι γίνεται, να το παρακολουθεί το θέμα καθημερινά, ημέρα παραμέρα. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους, τι κάνουν εκεί πέρα. Τους κρατάνε μέσα, τους αφήνουν. Έφτασαν να έρθουν, ας πούμε, από το Vice. Είδα ένα και... Ναι. Έκαναν ένα ρεπορτάζ για το... ένα ντοκιμαντεράκι, 40 λεπτά περίπου πόσο ήταν, για τη ΣΥΣΑ και τα σχετικά, και αναφέρθηκαν και στη Θέτιδα, στην επιχείρηση θέτης. Ναι. Αλλά εμείς δεν το έχουμε πολύ ψάξει το θέμα, τι ακριβώς γίνεται. Νομίζω ότι το λόγω της δεν μας λείπει δηλαδή φύσης, λίγο συντονισμός αυτό. Μας λείπει λίγο συντονισμός, ωστόσο λόγω της φύσης του συγκεκριμένου του θέματος νομίζω ότι
για ανθρώπους σαν και εμένα ή σαν και εσένα, είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Γιατί για να μπορείς να πας να κάνεις ερωτήσεις στην αστυνομία για το γίνεται, δεν γίνεται η επιχείρηση. Πρέπει να έχεις. Πρέπει να έχεις και μία κάρτα τύπου. Θα τις κάνεις τις ερωτήσεις, δεν θα πάρεις και τίποτα. Ναι, αλλά εμείς δεν έχουμε καν αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή, ο άνθρωπος, αν το είδες στο βιντεάκι, ο ξένος, ο δημοσιογράφος, πήγε στην αστυνομία, ρώταγε, ήξεις, αφήξεις. Του λέγε, ναι, δεν γίνεται, σταμάτησε. Μία φορά ήταν, λέει. Μετά, μετά δεν ήταν, λέει, στο πρόγραμμα. Δεν ήταν το θέτης. Ήταν άλλη έλεγχη και προσαγωγή για έλεγχο, ξέρω εγώ, και τέτοια. Και, δεν απάντησε ό,τι να είναι. Απαντούσε. Δεν είχε κανένα. Δεν έδωσε ουσιαστικά καμία πληροφορία πραγματική. Δημόσιες σχέσεις έκανε. Σαν εκπρόσωπος της αστυνομίας. Το να πάρει βέβαια κάποιος μια μηχανάκι, ένα ποδήλατο ή το λεωφορείο, να πάει στην Αμυγδαλέζα και να δει τι και παίζει. Και να πάει να στηθεί έξω από εκεί, νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας. Μπορούμε να το προσπαθήσουμε βέβαια. Πόσες φορές μπορεί να θα βρούμε τον πελά μας, δηλαδή θα μας κυνηγήσουν μία, μας κυνηγήσουν δύο, δηλαδή θα γίνεται θέμα συνέχεια αυτό. Okay, εμείς θέλουμε να μάθουμε τι γίνεται. Δηλαδή δεν ήρθα να κάνω, δεν ήρθα ούτε να ανοίξω τα κάγκελα, να του βγάλω έξω, ούτε τίποτα. Ήρθα να δω τι γίνεται αυτό. Θέλω να μάθω τι γίνεται, απαγορεύεται. Τι είναι, εγκαταστάσεις υψίστης ασφαλείας, δεν νομίζω. Σύμφωνα με αυτό που μου έχουν πει οι φίλοι δημοσιογράφοι που έχουν προσπαθήσει να πάνε εκεί, η αστυνομία το βλέπει έτσι όντως. Δηλαδή, εγώ δεν λέω ότι δεν θα έπρεπε να κάνουμε την προσπάθεια, εγώ νομίζω όμως ότι θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να το βρούμε από όλη μεριά. Δηλαδή, αν ήταν να κάνω, εγώ θα πήγαινα πιο εύκολα σε μια πιάτσα ναρκωτικών στην Αθήνα. Αυτό. Δεν μπορούμε να πιάσουμε, δεν μας επιτρέπει μάλλον, δεν μας απορρίπτει η εξουσία ως συνομιλητές ή... Όχι, αυτό νομίζω, αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Ελέγχο. Όχι, αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Από την άλλη μεριά μπορούμε να ρωτήσουμε κατευθείαν. Τι γίνεται, ναι. Τους ανθρώπους που τα υφίστανται, βέβαια εντάξει, ξέρεις ότι και αυτοί δεν θα σου πούν και όλη την αλήθεια. Θα το πούνε από τη δική τους την πλευρά, μπορεί να το διωγγώσουν. Να το παλώσουν, να το μειοδιωγγώσουν. Αλλά εσύ θα δεις τι στοιχεία μπορείς να βγάλεις από αυτή την ιστορία. Ναι. Μα εγώ νομίζω ότι και πάλι όμως για τη θέτηδα και σε αυτό που κάνουμε κανονικά. Δηλαδή, πες ότι στο να αξιοποιούμε πηγές που ήδη υπάρχουν. Το και ΘΕΑ και τα λοιπά, εκεί είναι που δεν κάναμε καλή δουλειά στο συγκεκριμένο. Ακριβώς, είναι ότι υπάρχουν στοιχεία που δεν τα έχουμε αξιοποιήσει. Ναι. Θα μπορούσαμε να πιάσουμε τα ΚΕΘΕΑ. Δηλαδή, αν είχαμε πάρει κάποια δελτία τύπου ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ και τα λοιπά, θα είχαμε βρει πράγματα. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια πιο συνεχή κάλυψη που δεν το κάναμε και όντως αυτό ήταν ένα λάθος. Αυτό τώρα έρχεται στο τελευταίο κομμάτι της συζήτησης. Το τραβήξαμε και λίγο παραπάνω, αλλά καθυστερήσαμε. Δεν πειράζει, πρώτη φορά στο Όμνια είμαι, μπορούμε να συνεχίσουμε. Βέβαια, εντάξει, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Έτσι κι αλλιώς θα προσπαθήσουμε να το καλύψουμε το θέμα, ας πούμε, για το τελευταίο αυτό. Είναι για το σημερινό τοπίο. Πώς διαμορφώνεται, δηλαδή, έχει τι ποσοστό της πίτας έχουν τα παραδοσιακά μέσα και τι ποσοστό της πίτας ή τι επιρροή στην κοινωνία έχουν τα μέσα, ας πούμε, τα εναλλακτικά και τα καθεστωτικά. Πιστεύεις ότι είναι πολύ μικρή, δεν λέω να μου πεις ποσοστά, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι ακόμα μηδαμινή. Ναι, και η εγώ επιρροή. Αυτό νομίζω. Χτίζουμε δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία θα έχουν επιρροή στο μέλλον. Ναι. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε ότι έχουμε, ότι υπάρχει επιρροή. Προς το παρόν γίνεται κοινωνία, μια δουλειά μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό χώρο. Στους ανθρώπους που ήδη ψάχνονται, αντιδρούν. Ναι. Αυτό που λένε, οι Άγγλοι, preaching to the choir. Όχι ακριβώς. Γίνεται μια δουλειά που είναι χρήσιμη σε αυτό το κομμάτι. Γιατί αυτό το κομμάτι οργανώνεται μέσα από αυτή τη δουλειά, ενημερώνεται. Παίρνει επιχειρήματα, τα μεταδίδει σε άλλους κτλ. Εγώ νομίζω ότι η επιρροή. Όχι. Δεν είναι preaching to the choir. Είναι χρήσιμη δουλειά. Είναι χρήσιμη, αλλά είναι προς το παρόν παραμένει πολύ περιορισμένης εμβέλειας και
Είμαστε λίγο σαν τον Δον Κιχώτη, ξέρεις, με τους μήλους, με τους ανεμόμυλους. Δηλαδή ότι έχουμε αυτό το τεράστιο πράγμα απέναντί μας. Μιλάμε για δεκαετίες, αν όχι αιώνες, μιας μορφής δημοσιογραφίας. Και εμείς πάμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ένα πρώτο θέμα είναι πώς θα πείσεις τον κόσμο ότι αυτό το κάτι άλλο έχει τουλάχιστον την ίδια αξία, αν όχι μεγαλύτερη. Και πώς θα πείσεις το ευρύτερο κοινό, όχι το δικό σου το κοινό. Πρέπει να μπεις στη διαδικασία να το πείσεις ή αρκεί να το αποδείξεις. Το ένα ή το άλλο. Με την ετυμολογία. Εγώ έχω μία μανία με την ετυμολογία. Με την κυριολεξία. Η Βηρητός είναι με δύο τάφ, by the way. Το σχόλιο, για όσους θα δείτε αργότερα την εκπομπή από το YouTube, το σχόλιο αναφέρεται στο σημερινό Twitter, στο timeline, ας πούμε. Υπήρξε μία αντιπαράθεση για το αν η Βηρητός γράφεται με ένα ή με δύο τάφ. Είχα κάνει ένα λάθος όμως που είχα μπερδέψει με το ήττα και το ύψιλον. Ναι, εντάξει, αυτό. Το οποίο ούρλιαξα, ας πούμε, και πήγε και με έδωσε ο άλλος. Να μείνουμε στο... Επιστρέφουμε στο θέμα μας, ναι. Τώρα, αν είναι να τους πείσεις ή να το αποδείξουμε. Να το αποδείξουμε. Δηλαδή, καταρχήν, να κυνηγήσουμε τις ευκαιρίες, όσες ευκαιρίες έχουμε, να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχουν αυτά τα μέσα. Και να τους δείξουμε και τι περιέχουν. Ναι. Γιατί προς το παρόν εγώ πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό τα λέμε μεταξύ μας και όταν λέω τα λέμε μεταξύ μας εντός ενός πολιτικού χώρου που είναι αυτοί που ήδη κινητοποιούνται, κάνουν, δείχνουν, αντιδρούν και αυτό είναι για μένα ένα θέμα γιατί αν βλέπεις, βλέπω το timeline μου στο Twitter εγώ και λέω ωραία παιδιά άρχισε η επανάσταση, εντάξει βγαίνω στον δρόμο τώρα που είναι η κόκκινη σημαία να πω στον δρόμο αμέσως. Ναι. Εντάξει και βγαίνω στον δρόμο και είναι όλα ακριβώς όπως τα άφησες δύο ώρες πριν. Εντάξει είναι πλέον στις διαδηλώσεις, είναι ένα, δεν είναι blog γιατί είναι διάσπαρτο, αλλά είναι πλέον ένα ικανό blog, ικανό, ένα blog το Twitter, αλλά δυστυχώς η συντριπτική πλειονότητα, ας πούμε, του κόσμου που είναι σε διαδηλώσεις δεν έχουν Twitter. Ναι. Γιατί υπάρχουν ο κόσμος που οποίος κατεβαίνει, έχει την πρόθεση να κατεβαίνει σε διαδηλώσεις, αλλά δεν έχουν τρόπο να συντονιστούν άμεσα. Μα δεν νομίζω ότι είναι μόνο ότι δεν έχουν τρόπο να συντονιστούν άμεσα. Έχουν τον τρόπο, έχουν κινητά τηλέφωνα όλοι τώρα, μην γελιόμαστε, έχουν SMS. Τα κινητά τηλέφωνα δεν τα έχουμε χρησιμοποιήσει ποτέ συστηματικά στο παρελθόν. Για συντονισμό. Ναι, εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα είναι πιο βαθύ. Δεν είναι ότι δεν έχουν το μέσο, είναι ότι δεν έχουν την νοοτροπία. Ναι. Είναι ότι όταν έχεις... Το μέσο μπορεί να έχει πολλές χρήσεις. Όταν έχεις ένα κινητό τηλέφωνο με το οποίο μπορείς να στείλεις SMS σε 100 άτομα μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου και δεν το αξιοποιείς, είναι ότι σκέφτεσαι ακόμα με μία διαφορετική λογική. Ναι. Ότι δεν είναι αυτό απαραίτητο, η επικοινωνία με τους υπόλοιπους διαδηλωτές που είναι σε άλλα σημεία της πορείας, δεν είναι κάτι που με απασχολεί άμεσα εκείνη τη στιγμή. Ναι. Είναι μια, βρίσκεται σε αυτό το mindset, ας πούμε. Ναι, είναι μία λογική της κινητοποίησης που εγώ δεν θέλω καν να πω ότι είναι λάθος. Είναι μία... Δεδομένη συμπεριφορά. Μία δεδομένη συμπεριφορά. Που δύσκολα αλλάζει, ναι. Ας πούμε. Αυτό, αυτό που κάνουμε νομίζω στο Twitter με τις... στις διαδηλώσεις με το Twitter είναι ότι οργανωνόμαστε με διαφορετικό τρόπο. Όπως οργανωνόμαστε με διαφορετικό τρόπο όταν υπάρχει ένα Radio Bubble ή ένα Omnia TV, όταν υπάρχει ένα Tutor Pool, όταν υπάρχουν όλες αυτές οι πρωτοβουλίες. Οι οποίες για μένα είναι, όταν με ρωτάνε τι πέτυχε το κίνημα των πλατιών, εγώ έχω να πω αυτό. Ότι αναδύθηκαν ένα σωρό πράγματα και ενεργοποιήθηκε κόσμος. Ενεργοποιήθηκε κόσμος και δραστηριοποιήθηκε σε ένα σωρό πράγματα. Οι άνθρωποι που ήσαν στις πλατείες έχουν πάει και έχουν στελεχώσει όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι ακόμα πρωτοβουλίες. Ελάχιστες από αυτές έχουν επιλέξει να έχουν νομικό πρόσωπο. Ναι. Αυτό μιλάμε για μία πολύ μεγάλη αλλαγή στην ελληνική κοινωνία.
Αυτό πιστεύεις ότι έχει παίζει κάποιο ρόλο, ας πούμε, στα εγχειρήματα ενημέρωσης? Έχει κάποια σημασία το αν είναι κάποιο... σου κάνει εσένα, πες ότι το βλέπεις από τη σκοπιά του, του αναγνώστη ή του θεατή, του χρήστη, έτσι. Ας πούμε του χρήστη, γιατί τα περισσότερα εγχειρήματα ενημέρωσης έχουν με ένα βαθμό αλληλεπίδρασης με όλους, με αυτούς που παρακολουθούν, δεν παρακολουθούν απλά, σίγουρα έχουν. Αν υπάρχει νομικό πρόσωπο ή όχι. Έχει σημασία αν υπάρχει νομικό πρόσωπο ή όχι, ή δίνει και, και δεύτερο σκέλος, δίνει μια άλλη διάσταση στη λειτουργία του μέσου, το αν υπάρχει νομικό πρόσωπο ή όχι. Εγώ νομίζω ότι εγώ σαν χρήστης δεν θεωρώ ότι έχει καμία σημασία αν υπάρχει νομικό πρόσωπο ή όχι. Αυτό που με απασχολεί είναι αν έχω καλή ενημέρωση ναι ή όχι. Mm-hmm. Οπότε αν αυτό το κάνουν τρεις τύποι σε μία σοφίτα με έναν υπολογιστή ή αν το κάνει οργανωμένα μία ομάδα η οποία παίζει και διαφημίσεις, ξέρω εγώ, για να καλύπτει τα έξοδά της, αυτό δεν με απασχολεί τόσο πολύ. Mm-hmm. Και δεν νομίζω ότι απασχολεί. Εντάξει, αν σου παίζουν διαφημίσεις για 20 λεπτά όπως κάνει το Star, εκεί ναι, θα σε απασχολήσει, αλλά... Ναι, ή αν βλέπεις ότι οι διαφημίσεις επηρεάζουν το περιεχόμενο. Ακριβώς αυτό. Αλλά από τη στιγμή και πέρα που κάνεις καλή ενημέρωση, το αν υπάρχει νομικό πρόσωπο ή όχι, δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη σημασία. Mm-hmm. Ωστόσο, το να έχεις νομικό πρόσωπο σου επιτρέπει να κάνεις κάποια πράγματα. Ναι. Που, δηλαδή, να έχεις κάποια έσοδα από τη δουλειά που κάνεις. Γιατί εγώ είμαι υπέρ του εθελοντισμού και νομίζω ότι είναι πολύ ενδεικτικό το γεγονός ότι κάποια από τα καλύτερα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή λειτουργούν με βάση τον εθελοντισμό. Ναι. Ωστόσο, ο εθελοντισμός έχει και τα όρια του, γιατί ο κόσμος πρέπει να, οι εθελοντές πρέπει να ζήσουν από κάτι. Ναι, οπότε, αν είσαι εθελοντής κάπου... Όσο πρόθεση και να έχει κάποιος να προσφέρει σε κάτι, κάποια στιγμή μπορεί να μην μπορεί πια να προσφέρει, ναι, ενώ ναι, είναι καλό αυτό που κάνει. Ναι. Να μην μπορεί, να μην προλαβαίνει, πρέπει να βρει δουλειά, ναι, πρέπει να φύγει στο εξωτερικό, ναι, πρέπει να κάνει 1010 πράγματα. Πρέπει να φάει. Ναι, πρέπει να φάει κοινός. Πολύ πιο απλά. Εκτός, εντάξει, και επειδή δεν είμαστε όλοι δυσέγγονοι του Βαρδινογιάννη, αναγκαστικά, ναι, πρέπει να δουλεύουμε. Ναι. Οπότε το να έχεις νομικό πρόσωπο φυσικά σου επιτρέπει να απασχολείς κόσμο. Mm-hmm. Θα μου πεις, σε αυτή τη κρίση που βιώνουμε τώρα, που λεφτά δεν υπάρχουν, δηλαδή, και να έχεις νομικό πρόσωπο, είναι λίγο ακαδημαϊκή όλη αυτή η κουβέντα. Ακαδημαϊκή συζήτηση είναι για το... Γιατί... Παρ' όλα αυτά, πώς βλέπεις, ας πούμε... Σωστά είπε, και εγώ συμφωνώ ότι ο εθελοντισμός είναι ένα κόνσεπτ, ας πούμε, με την έννοια ότι υπάρχουν μέσα τα οποία λειτουργούν τελείως καθαρά εθελοντικά, αλλά έχουν τα όρια τους, φτάνουν μέχρι ένα σημείο αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να φτάσει, δεν μπορεί να ξεπεράσει κάποιο όριο και να πάει λίγο πιο πέρα. Αν θες να πας λίγο πιο πέρα, πιστεύεις ότι υπάρχει προοπτική, ας πούμε, να συντηρηθεί ένα μέσο από τους χρήστες του? Βλέπεις να το θέλει ο κόσμος αυτό? Να το πάει λίγο πιο πέρα όταν λέω να συντηρηθεί, έτσι. Πάλι δηλαδή, για ακαδημαϊκή... Όχι να, για να κρατάει ένα blog. Και εγώ νομίζω ότι πάλι για λίγο ακαδημαϊκή είναι η συζήτηση, πάλι με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή οι χρήστες είναι στην ίδια κατάσταση με όλο τον κόσμο. Ωστόσο, εγώ νομίζω ότι ναι, υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον και υπάρχει ένα... Εγώ γνωρίζω κάποιους ανθρώπους που ανέβασαν podcast, ας πούμε, ή που τρέχουν μια ιστοσελίδα και που παίρνουν κάποιες δωρές κάθε μήνα από το κοινό τους, τους χρήστες τους, τέλος πάντων, και δεν ζουν από αυτό, αλλά καλύπτουν κάποια έξοδα. Ναι. Κάποια έξοδα, ώστε να μπορούν να κάνουν κάτι λίγο καλύτερο, ας πούμε, από το τελείως αεραστεχνικό. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο είναι φυσικά πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εγώ βλέπω τα πιο πετυχημένα πράγματα που έχουμε κάνει στο Bubble, στην ομάδα του News,
είναι η έρευνα που κάναμε για τις ιδιωτικοποιήσεις και τώρα το ντοκιμαντέρ που κάνουμε για τις οροθετικές και φέτος θα έχουμε και μία έρευνα ειδικότερα για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Νομίζω ότι ένας λόγος που πήγαν κάπως καλύτερα αυτά είναι ότι είχαμε μία χρηματοδότηση. Ναι. Για να τα κάνουμε. Ναι. Και το οποίο σημαίνει ότι κάποια βασικά έξοδα είχαν ήδη καλυφθεί. Υπήρχαν να καλυφθούν έξοδα, ας πούμε, όπως μετακινήσεις, τέτοια πράγματα, ναι. Ναι, ναι. Έχω μια τοποθέτηση από την ΑΣΔΕΦΗ, η οποία είναι μεγάλη και συνεπής και θα τη μεταφέρω. Να τη δω. Ναι. Να τη διαβάσω, θα τη διαβάσω. Πες την. Λοιπόν, λέει, μεταφέρω από την ΑΣΔΕΦΗ. Με μια μικρή εμπειρία από το εξωτερικό, όπου οι δομές των κινημάτων που δρούν στην Ελλάδα έχουν όχι απλά ξεπεράσει προπολού, αλλά δείξει επανειλημμένως την ικανότητα οργάνωσής τους, καταλαβαίνεις πόσο σημαντική είναι η σωστή και οργανωμένη αντιπληροφόρηση. Δεν ξέρω αν έχει κάποιος, κάποια στο chat που παρακολουθεί εμπειρία από τα κινήματα στην Ισπανία, αλλά έχουν μορφές αγώνα από τις οποίες θα μπορούσαμε να μάθουμε και άλλες που θα μπορούσαμε να μοιράσουμε το know-how. Σε κάθε περίπτωση είναι από τις πλέον σημαντικές κινήσεις η αντιπληροφόρηση και πιστεύω το ερώτημα είναι αυτό ακριβώς που φαίνεται. Πώς να το κάνουμε καλύτερα και πού, γιατί δεν φτάνουμε. Εγώ θα διαφωνήσω σε ένα θέμα αρχής εδώ. Mm-hmm. Για μένα δεν υπάρχει αντιπληροφόρηση. Υπάρχει πληροφόρηση. Τελεία. Υπάρχει είτε πληροφόρηση είτε μη πληροφόρηση. Ναι. Αλλά αυτό που λέγεται πληροφόρηση ναι. είναι η κυρίαρχη αντίληψη, ας πούμε, που εμπεδώνεται ως δίθεν πληροφόρηση. Αυτό εννοείται σε κινηματική γλώσσα. Όταν λέμε αντιπληροφόρηση, αυτό εννοούμε. Εγώ νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι πρώτο και πιο σημαντικό απ' όλα να κάνουμε πληροφόρηση. Πραγματική πληροφόρηση. Ενημέρωση. Δηλαδή πραγματικά γεγονότα που τα έχουμε διασταυρώσει. Ενημέρωση. Αυτό. Κατά τη γνώμη μου πάντα, έτσι, είναι ότι το μεγαλύτερό μας όπλο είναι αυτό. Είναι ότι είμαστε άγκυροι. Mm-hmm. Όλα τα άλλα, μετά το πώς θα έχουμε μεγαλύτερη πρόσβαση στον κόσμο και τα λοιπά, θα προκύψουν από αυτό. Αυτή τη στιγμή, αυτό που κάνουμε είναι έγκυρο, μεν, αλλά σαφώς δεν είναι αρκετό. Mm-hmm. Δηλαδή εγώ όταν δεν είναι βλέπω... αρκετό ως δουλειά ή δεν είναι αρκετό ως εμβέλεια. Ως δουλειά. Ως δουλειά. Και ως ένας λόγος για να έχουμε μεγαλύτερη εμβέλεια πρέπει να είμαστε και πιο συστηματικοί σε αυτά που κάνουμε. Εγώ πιστεύω πως επειδή λειτουργούμε εθελοντικά και ότι παίρνουμε μία τσίχλα και ένα κορδόνι παπουτσιού και με αυτά πάμε να φτιάξουμε πυρηνική βόμβα, φυσικά η βόμβα στο τέλος δεν σκάει. Στο MacGyver σκάει πάντως. Στο MacGyver σκάει. Σε εμάς όμως όχι. Σωστό. Άρα αυτό απαντάς εν μέρη στο ερώτημα, ας πούμε. Και νομίζω σωστά τα θέτει τα δύο ερωτήματα. Είναι πώς το κάνουμε καλύτερα και το δεύτερο είναι το πού και γιατί δεν φτάνουμε. Αυτό που λες είναι εγώ νομίζω ότι έχουν σχέση αυτά καλύτερα, τα δύο. Είναι συσχετισμένα όμως αυτά Συντονισμός και δεν μας παίρνει και για, νομίζω, για πολλές διαφοροποιήσεις μεταξύ μας πια. Και δεν ξέρω αν είδες ένα κείμενο των κάποιων, έτσι, μιας ομάδας ριζοσπαστική Βηρητός. Uh-huh. Από τη Βηρητό. Εκεί ξεκίνησε το θέμα των ΤΑΦ, των δύο ΤΑΦ. Ναι. Έκανα μετάφραση ένα κείμενο και το δημοσίευσα, γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ. Mm. Έλεγε, ας πούμε, ότι ουσιαστικά, καταρχήν μην μας πατρονάρετε, μην πάτε να μας φορέσετε, συνοπτικά το λέω τώρα, μην πάτε να μας φορέσετε τις αντιλήψεις σας, τις δυτικές, ας πούμε, στην Ανατολή, εδώ έχουμε άλλα θέματα και μην μας λέτε πώς θα αντιμετωπίσουμε εμείς το πολιτικό Ισλάμ εδώ, ξέρω εγώ, κτλ. Mm. Εσείς τα βλέπετε από απόσταση, εμάς εδώ είναι αλλιώς τα πράγματα. Και επιπλέον το δεύτερο ήταν ότι εμείς όντας, λέει, από τη μεριά που τρώμε τις βόμβες, νομίζουμε ότι μάλλον κάτι δεν κάνετε καλά από την αποκή μεριά. Σαν σύντροφή μας δηλαδή, από την αποκή μεριά κάτι δεν κάνετε καλά. Και λέει αυτό ακριβώς που ήθελα να πω τώρα, ότι αναλώνεται τα κινήματα γενικά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό, ιδίως στην Ελλάδα, νομίζω παρά είμαστε. Είναι η ζωή του Μπράιαν. Ακριβώς. Η ζωή του Μπράιαν. Ακριβώς αυτό. Ναι, είναι λοιπόν, αυτό το πράγμα.
Όχι, ναι. Εγώ είμαι τέτοιος, αλλά γιατί δεν είμαι σαν εσένα που είσαι τέτοιος. Εγώ, ναι, είμαι το λαϊκό μέτωπο για την απελευθέρωση της Ιουδαίας και όχι το ιουδαϊκό λαϊκό απελευθερωτικό μέτωπο. Ναι, αυτό είναι, νομίζω, εγώ εδώ και πολύ καιρό λέω ότι πρέπει να το ξεπεράσουμε και αν δεν το ξεπεράσουμε δεν θα καταφέρουμε ποτέ να κάνουμε τίποτα. Αυτό νομίζω έχει να κάνει με την ερώτηση το που και το γιατί δεν φτάνουμε σε ορισμένα σημεία. Απαντάει και στην πρώτη ερώτηση πώς θα το κάνουμε καλύτερα και επειδή δεν γίνεται αυτό που... Δεν φτάνουμε καν στο δικό μας το κοινό. Ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και ότι υπάρχει διάθεση το τελευταίο διάστημα να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, ναι. Ότι δεν μας παίρνει για πολλές πολυτέλειες τώρα και πολέμους ταυτότητας, ας πούμε, εγώ είμαι τέτοιος, εσύ είσαι τέτοιος, κάτσε από εκεί γιατί δεν τα βρίσκουμε. Δεν μας παίρνει πραγματικά. Δεν συμφέρει κανέναν αυτό το πράγμα. Έχουμε γίνει μονάδες καλαμιές στον κάμπο και θα αρχίσουμε να πάμε ένας-ένας. Ναι. Όσο καλά και να προσπαθούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα, και νομίζω ότι γίνεται κατανοητό αυτό. Ελπίζω. Οπότε... Ελπίζω και ας πούμε για μένα μια καλή εμπειρία, αρκετά καλή εμπειρία πέρσι ήταν το αντιρατσιστικό φεστιβάλ και νομίζω ότι φέτος που θα ξαναπάμε και από ό,τι κατάλαβα θα είμαστε και περισσότεροι. Και περισσότεροι και έχει ήδη ξεκινήσει ουσιαστικά η κουβέντα από εκεί που έμεινε πέρσι, οπότε θα πάει και ένα βήμα παραπέρα για ένα... Να υπάρχει ένας καλύτερος συντονισμός. Να υπάρχει ένας καλύτερος συντονισμός και επί του πρακτέου, όχι θεωρητικά. Ναι. Πρέπει να συντονιστούμε. Επί του πρακτέου φαίνεται ότι θα προχωρήσουν και πρακτικά φέτος κάποια πράγματα προς όφελος όλων μας. Όχι των μέσων, όλων, γιατί και τα μέσα αυτά, κακά τα ψέματα, δεν το παίζουν αφιψηλού δημοσιογράφοι, έτσι. Είμαστε όλοι κάπου χωμένοι. Ναι. Σε κάποιο κομμάτι αυτό που λέμε κινήματα ή αντίδραση, όπως θέλει να το πει κανένας, είτε πολιτικά, είτε κοινωνικά, είτε με οποιοδήποτε τρόπο. Θες να βάλεις την κατακλείδα? Την κατακλείδα. Μέχρι πότε τρέχει η καμπάνια? Η καμπάνια τρέχει για άλλες 33 μέρες. Θα κάνουμε μερικά... σε αυτό το διάστημα. Νομίζω πως όλοι θα τα παρατηρήσουν όταν τα κάνουμε. Αυτά ελπίζουμε να πάμε καλά. Εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικό να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, να συνεχίσουμε να λειτουργούμε και καλύτερα και με καλύτερο και πιο οργανωμένο τρόπο και στο Radio Bubble και στα άλλα εγχειρήματα εναλλακτικής ενημέρωσης. Δηλαδή νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, γιατί αν αρχίσουμε να κλείνουμε το ένα μετά το άλλο επειδή βλέπουμε ότι οικονομικά δεν μας παίρνει, δεν έχουμε το χρόνο, δουλεύουμε αλλού κτλ, αφήνουμε το πεδίο ελεύθερο στους άλλους. Και γι' αυτό το λόγο και μόνο εγώ νομίζω ότι πρέπει πάση θυσία να συνεχίσουμε. Δηλαδή... Ακριβώς. Δεν μας παίρνει. Δεν μας παίρνει. Με καμία έννοια. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα να το αναλύσουμε αυτό. Τουλάχιστον αυτό που έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να το κάνουμε τόσο καλά, να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Τουλάχιστον να πετύχουμε κάτι περισσότερο. Όχι αφυπνίζοντας, δεν μου αρέσει η λέξη, αλλά να... να δείξουμε σε πολλούς ανθρώπους που έχω δει και ξέρω από προσωπική εμπειρία, ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν και βλέπουν και όταν μαθαίνουν κάποια πράγματα μένουν με ανοιχτό το στόμα. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα? Συμβαίνουν. Ναι. Είναι πολύ διαφορετική η πραγματικότητα από ό,τι παρουσιάζουν τα δελτία των 8 και αυτό δεν το ξέρει περισσότερος κόσμος. Παρότι που υποψιάζεται ότι ξέρει ότι του λένε ψέματα, δεν ξέρει όμως ποια είναι η αλήθεια. Ναι. Ή ποια είναι η πραγματικότητα, ας το πούμε έτσι. Όχι αλήθεια. Αυτό, ναι, αλλά αυτά είναι. Για μένα είναι ότι εμείς το σημαντικό είναι κάνουμε και μία δουλειά καταγραφής. Δηλαδή, σε 5 χρόνια από τώρα δεν θα μπορεί να έρχεται κανείς και να μας λέει: εγώ δεν ήξερα. Ακριβώς. Η δουλειά καταγραφής γίνεται αυτή τη στιγμή και πρέπει να συνεχίσει να γίνεται. Γιατί. Πρέπει αυτή η πληροφορία να είναι εκεί, να μας βρίσκεται. Και όποιος θέλει να την πιστέψει, ας την πιστέψει. Αλλά εμείς αυτή τη δουλειά κάνουμε.
Εγώ θα κλείσω, το τελευταίο που θα πω θα είναι μια παρατήρηση του... εγώ δεν βλέπω nickname, βλέπω guest6913. Ότι μια πολύ σωστή παρατήρηση, επίσης τα μέσα, τα περισσότερα μέσα, τα εναλλακτικά, είναι στην πλειονότητά τους και ανοιχτά. Οπότε χρειάζεται και η συμμετοχή όλων. Δηλαδή δεν είναι ο μόνος τρόπος συμμετοχής, ας πούμε, οικονομικός. Εννοείται. Δηλαδή, απλά, ενεργοποίηση περισσότερου κόσμου σε αυτό τον τομέα, ας πούμε, της διακίνησης και αξιοποίησης και ανάλυσης και ανασύνθεσης πληροφορίας, θα έχει τραγικά περισσότερα αποτελέσματα από ό,τι μέχρι σήμερα. Να σας καληνυχτήσουμε. Ραντεβού την άλλη Τρίτη εμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δεν ξέρω ακόμα με ποιο θέμα. Ευχαριστούμε που μας έκανες την τιμή να έρθεις απόψε στο στούντιο. Είναι και η πρώτη σου... Η πρώτη μου εμφάνιση στο... Η πρώτη σου web-tv-κη εμφάνιση, έτσι, ή έχεις ξαναβγεί? Web-tv-κη, όντως, νομίζω ότι είναι η πρώτη. Ωραία. Εντάξει. Ναι. Και πάντως σίγουρα η πρώτη μου εμφάνιση στο Όμνια. Α, ναι, σωστά. Συνήθως είμαι από την άλλη μεριά, πίσω από τους υπολογιστές. Ναι. Καλό βράδυ και ραντεβού την άλλη Τρίτη.